παράγωγον του άγω ή τη καθοδηγό ίσταται η αξία και αυτή γεννά τον άξονα ως λόγου ανταξία. Ο του άξονος αγόμενος νοείται δε ως άξιος και ο παρεκλήνον του άξονος νοείται ως ανάξιος. Ο άξον είναι δίπολος και πέριξ του γυρίζει του κάθε έθνους ο τροχός και ό,τι του αξίζει. Τον τον Ελλήνων άξονα στηρίζουν δύο πόλοι, Εκείνος γάρ της φύσεως και ο λόγος εν τη πόλη. Η φύσης γάρ καθοδηγεί, η πόλης εκπαιδεύει και η γλώσσα που αναδύεται όλες τις έννοιες δεύει. Ε έννοιε αποτίθενται το νόο της μνημοσύνης και ήθος ύφος διαμορφώνουν τέκνα σοφροσύνης. Αξία αδιαμφισβήτητη ή των Ελλήνων γλώσσα, εν η τρισχυλιετίο Κατόπιν αυτού ας εξηγήσουμε τι εννοεί ο ποιητή. Το ρήμα άγο φίλοι μου, που σημαίνει κατευθύνω, σηματοποιείται μετοχικός ως άξον, που περιγράφει αυτόν που θα κατευθύνει. Ως παράγωγα, του, ως παράγωγα του άξονος προκύπτουν τα λήματα αξία και το επίθετο άξιος. Το άξιος χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που ενσωματώνεται στον εθνικό του άξονα με κοινέ αξίες του τέστην εκείνον που διέπεται από τους θεσμούς και αξίες καθιστώντας αυτόν ως ένα υγιός ενεργό μέλος της κοινωνίας του. Εν αντιθέσει, οι αυτών των θεσμικών αξιών χαρακτηρίζονται ως ανάξιοι. Είτε νοητός είτε φυσικός ο κάθε άξονας διέπεται από την λογική της φύσεως η οποία απαιτεί δύο αντίρροπες δυνάμεις δια την στερέωσή του. Ακριβώς όπως ο πλανήτης μας αξίως ισορροπεί περιστρεφόμενος μεταξύ των αντιθέτων νοητών στερεωμάτων ενός βορείου πόλου και ενός νοτίου πόλου του θετικού και του αρνητικού αντιστοίχω. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ισορροπημένη στρέψη κάθε φυσικού αλλά κοινωνικού θεσμού, εφόσον η φύση διδάσκει, επιτυγχάνεται μεταξύ ετερονίμων πόλων, όπω εκείνους του πατρό και τη μητρό, οι οποίοι συγκροτούν την οικογένεια, από τον οίκο και το γένος που γεννά η συνέργεια των ετερόνιμων πόλων εκείνων του αρσενικού και του θηλυκού. Φυσικώς, η σωστή ανατροφή ενός άξιου τέκνου αυτών προϋποθέτει και την αξιοσύνη και των γονέων. Συνελώνται οι οι δύο πόλοι ήτινες στερεώνουν τον άξονα ενός υγιούς πολιτισμού, η σύν αυτός της φύσεως και εκείνος του λόγου. Του τέστην, το φυσιολογικόν. Φυσιολογικόν. Όμως όταν ανάξι ενός εθνικού άξονος θεσμοθετούν κατά του φυσιολογικού, αυτό επιφέρει την στρέβλωση του άξονος και συνεπώς το κέριο πλήγμα εις την συνοχή μιας κοινωνίας, μιας κοινωνίας ανταξία ενός έθνους. Και επειδή η ελληνική γλώσσα φέρει όλες τις αξίες ενός υγιούς πολιτισμού, εκείνη είναι το πρώτο θύμα της καταρρεύσεως. Και τίποτα δεν είναι ενδεικτικότερον αυτής της καταρρεύσεως φίλοι μου όπως η τρέχουσα στρέβλωση του λίματος ομόφυλος το οποίον ενώ κάνει λόγο για όσους ανήκουν στην ίδια φυλή παίρνει σήμερον την θέση του λίματος ομοφυλόφυλος το οποίο λίμα αναφέρεται στην διαστροφή της ένωσης των ιδίων φύλων. Και τονίζω διαστροφή όπως εξάλλου και τα λεξικά α, του Σταματάκου. Επειδή δια ομοφιλοφιλικών ενώσεων προσβάλλεται ο φυσιολογικός κανόν που θέλει τα ετερόνυμα να έλκονται και τα ομόνυμα να αποθούνται. Πώς αλλιώς φίλοι, η φύση ορίζει ότι μόνον τα ετερόνυμα δύνανται να γεννήσουν. Και ο νοών νοήτο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.